Ναι, έχουν πάρει τόσα, δεν υπάρχουν Ναι, άλλα αλλά τι να 33. κάνουμε. Εν συνέχεια μιλάτε 15 φορές. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι 32 σύμβουλοι που θέλουν να μιλήσουν. Λοιπόν, οπότε προχωράω το θέμα προς ψήφιση. Υπάρχει πρόταση του κυρίου Νίτσα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει και γενικότερη πρόταση, η οποία αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει γενικότερη πρόταση. Προσπαθείτε να εκμεύσετε και να κάνετε πάλι ένα τεράστιο τραγικό λάθος. Σας το είπα ότι δεν θα ήθελα να ξανασχοληθώ. Προσέξτε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν υπάρχει. Έχετε την εντύπωση, κύριε Νίτσα, ότι μόνο εσείς έχετε το δικαίωμα να καταθέτετε προτάσεις. Δεν έχετε δικαίωμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Σας το είπα ότι είστε απαράδεκτος με αυτό που κάνετε. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Σας είπα να ξανασχοληθώ, αλλά μη με προκαλείτε. Μη με προκαλείτε. Δεν υπάρχει βελτίωση για εσάς, κύριε Νίτσα. Όχι, όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Καταπέσει κατά πολύ, λυπάμαι πραγματικά. Έχετε εξευτελίσει το μικρόφωνο σας για να μην ανεβιστώ να σας αποβάλω. Να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θα ξαναπείτε. Μια παρατήρηση, κλείστε το μικρόφωνο σας για να μην αναγκαστώ να σας αποβάλω. Την ψηφοφορία δεν θα ξαναπάρετε ποτέ το λόγο, σας το απαγορεύω και σας το λέω ότι είναι απαράδεκτο. Είναι ντροπή να προσπαθείτε να εκμεύσετε ή να δημιουργείτε καταστάσεις. Θα αφήνετε τη διαδικασία να πάει όπως πρέπει. Εσείς πρόεδρε. Ποια διαδικασία, κύριε Νίτσα? Καταρχάς να σας πω, μισό λεπτάκι λίγο. Έχετε μάθει ποτέ να μιλάτε ανθρώπινα? Τι νομίζετε, σας είπε κάποιος ότι δεν ακούμε και θέλουμε να φωνάζετε συνέχεια? Καταλαβαίνετε ότι είστε μονίμως εκτός αυτού. Το αντιλαμβάνεστε? Έχετε αντιληφθεί για τι πράγμα συζητάμε? Πραγματικά λυπάμαι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ο κόσμος ξέρει. Ο κόσμος ξέρει ποιος είμαι εγώ, ξέρει ποιος είστε κι εσείς. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Ακριβώς. Σας το έχει αποδείξει 20 χρόνια που ασχολείστε. Προχωράμε λοιπόν, αλλά δεν θα πω σε αυτήν τη διαδικασία. Μιλάτε συνέχεια για τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δημιουργείτε συνέχεια, κάνετε ένα θεατρινισμό. Τι ακριβώς έκανα εγώ λάθος αυτή τη στιγμή? Έθεσε ο επικεφαλής παράταξης ανάπτυξη τώρα, ο κύριος Νίτσας, μία πρόταση. Να πάει σε που έχει το δικαίωμά του. Δεν κάνατε αυτό το πράγμα? Δεν θέσατε μία πρόταση? Βεβαίως. Ο κύριος Μπέιλης, δηλαδή, που είναι επικεφαλής άλλης παράταξης. Ο κύριος Γιωργάκος, που είναι επικεφαλής άλλης παράταξης. Δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν πρόταση. Όλα να λειτουργούν, δηλαδή, να βαράτε εσείς τον ΤΕΦ και εμείς να χορεύουμε. Ας σοβαρευτείτε κάποια στιγμή, κύριε Νίτσα, γιατί πραγματικά έχετε ξεφύγει πολύ. Για άλλη μία φορά σας είπα ότι ο πρόεδρος... Δεν είστε αρμόδιος εσείς, ναι, να πείτε σε μένα προσωπικά να μου απαγορεύσετε να έχω το λόγο. Όχι, αυτό μπορώ να το κάνω αρμόδιος, εγώ. Και σας το λέω λοιπόν για άλλη μία φορά, ότι αν δεν συμμορφωθείτε με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναγκαστώ να σας αποβάλω. Έχω το κάθε νόμιμο για άλλη μία φορά. Όχι, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Πολύ απλά. Ένα δικαίωμα δεν έχετε. Εάν συνεχίσετε να μιλάτε, θα σας αποβάλω. Να σας πω κάτι. Είναι λογικό να τα λέτε αυτά, γιατί είστε μάλλον θειασότης της σημερινής ημέρας. Μόνο κάποιοι πρόεδροι που είναι θειασιώτες τη σημερινή ημέρα θα μπορούσαν να μιλήσουν έτσι. Δεν μπορείτε να αποβάλλετε κανέναν δημοτικό σύμβουλο, κανέναν επικεφαλής παράταξη, όταν είναι μέσα στο βάση του κανονισμού και θέτει σοβαρά τέτοια ερωτήματα. Μόνο άλλες εποχές που σήμερα κατά δυστυχώς είναι η μαύρη επέτειος θα μπορούσαν. Μην προσπαθείτε να το παίξετε κάτι παραπάνω από ό,τι είστε. Λυπάμαι πραγματικά. Προσβάλλετε και τον εαυτό σας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Λυπάμαι πραγματικά. Αυτό θα μπορούσε να πούνε ότι μπορεί να αποβάλλουν. Εάν δεν σταματήσετε στο επόμενο λεπτό, θα αποβληθείτε. Εάν δεν σταματήσετε στο επόμενο λεπτό, σας αποβάλλω, κύριε Νίτσα, από την αίθουσα και τρέξτε στα υπόλοιπα να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γιατί κάποιος δεν έχει καταλάβει το ρόλο, για την ημέρα και τις κουβέντες αυτές δεν τις ανέχομαι για κανένα λόγο, για να μην προχωρήσω και την διαδικασία νομικά, όπως μου δίνει ο νόμος το κάθε νόμο δικαίωμα. Κύριε Μάραντε, κύριε Στήλο ή κύριε Ντόντι, κάποιος από εσάς θα πάρει το ρόλο του επικεφαλής παράταξης από εδώ και πέρα. Λοιπόν, στο 21η Απριλίου να αναφέρει ο κύριος Νίτσα σε μένα, πραγματικά λυπάμαι. Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, μην μιλάει κανένας, παρακαλώ. Τελειώνει η συζήτηση εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, κύριε Κουμπί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα. Είπαμε, κύριε Μάραντε, δεν σας ακούω γιατί κάνει διακοπές στο μικρόφωνο σας.
Μπορώ να πω κάτι. Τώρα με ακούτε. Ναι, κλείστε την κάμερα. Σας ακούμε διακεκομένα πάλι, αλλά πείτε μου. Το θέμα τράβηξε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Νίτσας είπε ότι έχουμε κάνει μία πρόταση. Έτσι, η ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει πάνω στην πρόταση αυτή. Τώρα, αν είναι αρνητική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε θα πάμε σε μια άλλη πρόταση. Όχι, κύριε Μάραντε, κάνετε λάθος. Ο κάθε επικεφαλής παράταξης και ο κάθε σύμβουλος έχει το δικαίωμα να θέσει κάποια πρόταση προς ψήφιση. Όπως έκανε ο κύριος Νίτσας, το ίδιο, ακούστε με λιγάκι, το ίδιο έκανε και ο κύριος Μπαΐλης, το ίδιο έκανε και ο κύριος Δήμαρχος. Μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα και ψάχνουμε να βρούμε σοβαρές απαντήσεις.